Θοδωρή, συγχαρητήρια για την προσπάθειά σου. Δεύτερη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. 338 κιλά στο σύνολο. Είσαι ικανοποιημένος? Εντάξει, η επίδοση αυτή δεν αντικατοπτρίζει. Συγχωρέστε με λίγο για το τρέμολο της φωνής. Είναι οι τελευταίες μου στιγμές στην εθνική ομάδα. Η επίδοση αυτή δεν αντικατοπτρίζει το 100% μου. Αντιμετώπισα κάποια προβλήματα τραυματισμού. Μετά το ευρωπαϊκό, το διάστημα του Απριλίου, Μαΐου και αρχές έκτου, ουσιαστικά ήρθαμε ένα μήνα βαριά προπόνηση, κανονική. Έφυγα από την Αθήνα με 150-180, έκανα 156-182, δοκίμασα το 191. Δεν μπορώ να έχω παράπονο, έκανα παραπάνω από αυτά που έκανα τις τελευταίες μέρες στην προπόνηση. Και μπήκα και το 191. Αυτή ήταν και η τακτική που είχαμε πει με τον Τριφύλλη, τον προπονητή μου, να ακολουθήσουμε. Να μπούμε, γιατί δεν είχαμε πολύ προπόνηση στα πόδια μας, για να μπούμε τρεις βαριές προσπάθειες, να κυνηγήσουμε περισσότερα πράγματα. Και μπήκαμε σιγά σιγά, ξεκινήσαμε από χαμηλά, μετά σιγά σιγά ανεβαίναμε και στο τέλος είπαμε να μπούμε μια προσπάθεια η οποία θα είναι πέρα από τις δυνατότητες που είχαμε και έτσι το κάναμε. Στο RSM μας βγήκε, στο ΖΤ μείναμε από δυνάμεις. Θοδωρή, εχθές το βράδυ γνωστοποίησες ότι υπηρέτησες το άθλημα με το δικό σου τρόπο. Αυτή τη στιγμή κλαίω όχι από στεναχώρια που δεν πήγα καλά. Δεν πήγα καλά φαινομενικά. Κλαίω γιατί τελείωσε όλο αυτό. Δυστυχώς δεν μπορώ να αποδώσω στο 100% και να έχω το κεφάλι μου ήσυχο για να κάνω προπόνηση και να μπορώ να αποδίδω αυτά που αρμόζει, να αποδίδω σε αυτή τη σημαία που φοράω. Συγγνώμη για κάποιους, νομίζω ότι το πάω στα πόδια, αλλά έχω κουραστεί πολύ, δεν πρέπει να αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση. Είναι πολύ λυπητερό να ντρέπεσαι να πας στο φυσιοθεραπευτή γιατί δεν σου παίρνει λεφτά επειδή ξέρει την κατάστασή σου. Είναι πολύ λυπητερό αυτό το πράγμα. Και εγώ δεν το αντέχω όλο αυτό. Θέλω να σταματήσω, θέλω να ηρεμήσω και το μόνο που θέλω είναι αυτή τη στιγμή να γυρίσω στους δικούς μου, την οικογένειά μου, τους φίλους μου, να τους αγκαλιάσω και να τους πω ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ και ήταν το κίνητρό μου όλα αυτά τα χρόνια να συνεχίζω αυτό. Σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά.